Η αναγέννηση Ράπετρας πήρε την τρίτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, επικρατώντας 1-0 του Αλμυρού, που βρίσκεται στο προσκήνιο με τον Πιερ Τζάκομι. Θα περάσει στην περιοχή για τον Διονύση, ο οποίος θα γυρίσει. Το σούτ με το δεξί μπάλα θα καταλήξει out. Συνεχίζει ο Αλμυρός να πιέζει με τον Δημήτρη Κιλιάρα, ο οποίος θα βγάλει τη σέντρα με το αριστερό. Μπάλα δεν πέρασε, θα φτάσει στον Κασαπάκη, θα κάνει την σέντρα με το αριστερό, δεξί μόνο κόμμα το σούτ, την μπάλα θα καταλήξει out. Εδώ είναι η φάση που σημειώθηκε το μοναδικό γκολ που έκρινε την αναμέτρηση υπέρ της ομάδας της Ιεράπετρας. Ωραία προσπάθεια του Μερκούρη, ο Φερμίνα με πολύ ωραίο τρόπο κλειστή τρίπλα απελευθερώθηκε, έκανε το πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα, 1-0 το γκολ που έδωσε στην αναγέννηση τη νίκη. Μια νίκη που την βοήθησε να αποφύγει και την τελευταία θέση της βαθμολογίας, καθώς ανέβηκε στους 10 βαθμούς και ισοβάθμισε με τον Άρη Σούδας, αφήνοντας τελευταία θέση στην ομάδα της ΑΕΝ. Ο Αλμυρός εδώ βλέπουμε στο δεύτερο μέρος με τον Πιερ Τζάκομι, στο 60 λεπτό, μια σέντρα σούτ με το δεξί, η μπάλα θα βρει το δοκάρι. Η ομάδα του Γαζίου προσπάθησαν επιτυχώς για το τέρμα της Σοφάρης. Μια κεφαλιά με τον Κουράκη έπειτα από το κόρνερ δεν βρήκε στόχο. Και εδώ ακόμα μια προσπάθεια με τον Πιερ Τζάκομι, γύρισμα του Χιλιάρα, μπλόκαρο τερματοφύλακας.